Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο λόγο που του έχουν αποκλείσει, έχουν αποκλείσει τον κόσμο του ΠΑΜΕ? Φίλιππε, δεν έχει δοθεί κάποια κυκλοφορία το δόσιμο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και δεν επιτρέπεται και η πρόσβαση του, των πολιτών σε τη Μεγάλη Αλεξάνδρου. Πάντως βλέπουμε κάποια γήματα τα οποία αποχωρούν έτσι διάσπαρτα. Βλέπουμε και τους επίσημους κεκλειμένους οι οποίοι σιγά σιγά φεύγουν από την εξέδρα τους, παραλαμβάνουν τα αυτοκίνητά τους και... Ακριβώς εδώ τώρα, Φίλιππε, δυστυχώς έχουμε ένταση. Τα μέλη του ΠΑΜΕ σβέβουν τους αστυνομικούς. Έχουμε επεισόδια πλέον, κλοπιές. Αυτό είναι ακριβώς. Με καδρόνια χτυπούν τους αστυνομικούς οι οποίοι παρτάσουν τις ασκήδες τους. Κάνουν κάποια μέτρα προς τα πίσω. Δυστυχώς είναι άδειο το ξέσπασμα των επεισοδίων. Σας το μεταδίδουμε τώρα. Και αυτό έγινε, Φίλιππε. Καθώς ανοίξαν τα κυκλώματα, τα μέλη του ΠΑΜΕ αμέσως κινήθηκαν αστυνομικοί στη συγκεκριμένη πλευρά, χρήση χημικών με το ψυχαστήρι των ΜΑΤ. Παρακολουθούμε τώρα την προσπάθεια να τους αποθήσουν προς το σημείο τους, διότι με το που έγινε... Ακριβώς, Φίλιππε, με το που έγινε αυτή η κίνηση από τα μέλη του ΠΑΜΕ, όχι περισσότερα από 100 στο συγκεκριμένο σημείο, αμέσως οι αστυνομικοί οπισθοχώρησαν, είχαμε χτυπήματα με γκλόβο από τους αστυνομικούς. Κάποια από τα μέλη του ΠΑΜΕ χρησιμοποίησαν τα πλακά τους σαν όπλο, δυστυχώς και τη σημαία βλέπω κάποιος να χρησιμοποιεί σαν όπλο εναντίον των αστυνομικών που τους αποθούν, μάλλον από μόνοι, δεν τους αποθούν, Φίλιππε, μόνοι τους επιστρέφουν τα μέλη του ΠΑΜΕ και κινούνται προς την πλευρά του Μακεδονία Παλάς. Εδώ ένας αστυνομικός ρωτάει, νομίζω έχουν και αυτό το ενδιαφέρον τους, Φίλιππε, να τους αφήσουμε τι να κάνουμε, ρωτάει τον ανώτερό τον επικεφαλής της ομάδας. Ακριβώς και βλέπουμε ότι τελικά μετά από αυτή την μικρή ένταση που υπήρχε με χτυπήματα, με γκλοπ όμως και με περιορισμένη χρήση χημικών, βλέπουμε ότι οι αστυνομικοί ουσιαστικά συνοδεύουν από το πλάι τα περίπου 100 μέλη του ΠΑΜΕ, οι οποίοι με αυτή την δυναμική κίνηση, θα πούμε έτσι, πραγματοποιούν πορεία. Όμως τώρα και πάλι ήταν αντίθετες τελικά οι αστυνομικές εντολές και οι αστυνομικοί κάνουν έναν κλειό μπροστά τους, ακριβώς το παρακολουθείτε. Και τους εμποδίζουν προκειμένου να μην προχωρήσουν. Αυτό είναι το αλαλούμ της ηγεσίας της αστυνομίας που δεν ξέρουν καν αν υπάρχει κάποιο οργανωμένο σχέδιο ή όχι. Τους αφήσαν να προπορευτούν και στη συνέχεια βλέπουμε τους άνδρες των ΜΑΤ να τρέχουν για να προλάβουν να επανεμφανιστούν μπροστά τους και να δημιουργήσουν ένα κλειό, ένα μπλόκο στα μέλη του ΠΑΜΕ. Έτσι ακριβώς έγινε και θετικά. Και μιλάμε τώρα για μία-δύο διμηρίες. Ναι, δύο δημιουργίες των ΜΑΤ και ο κόσμος πόσο, είναι 100 άνθρωποι όλοι και όλοι. Είναι ίσως και λίγο λιγότεροι. Και λιγότεροι. Φίλιππε, έτρεξαν μπροστά τους, όπως το περιέγραψες και εσύ ακριβώς, έτρεξαν μπροστά τους ακριβώς, προκειμένου να τους εμποδίσουν να κινηθούν προς το ύψος του Μακεδονία Παλάς, εδώ ακριβώς βρισκόμαστε. Θα γυρίσει τώρα η κάμερα και θα δούμε ότι υπάρχουν πολίτες συγκεντρωμένοι και αυτή την πλευρά, από την πλευρά Μακεδονία Παλάς, και εδώ βλέπω μια κινητικότητα με πολίτες οι οποίοι έχουν μπει στο δόστρωμα, όχι όμως κάτι το ιδιαίτερο, δεν έχει προκριθεί κάποια ένταση όπως έγινε νωρίτερα και παρακολουθήσαμε μαζί με τα μέλη του ΠΑΜΕ που έκανε έτσι μια δυναμική κίνηση για να κινηθούν στο δόστρωμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και παρακολουθούμε τώρα τους αστυνομικούς, οι οποίοι προφανώς πλέον δεν θα τους επιτρέψουν να προχωρήσουν και άλλα μέσα. Μάλιστα. Εικόνες οι οποίες δεν τις περιμέναμε μετά τη λήξη κιόλας της παρέλασης, διότι ο αρχικός στόχος ήταν να μην εκτεληθεί το παραμικρό κατά τη διάρκεια της παρέλασης. Τελικά βλέπουμε ότι τώρα προκαλούν και οι διαδηλωτές του ΠΑΜΕ και απ' την άλλη οι δημιουργίες του ΜΑΤ. Εδώ βλέπουμε έναν πιο εξεργωμένο, είναι χτυπημένος άνθρωπος. Ναι, πρέπει να είναι χτυπημένος από τα επεισόδια που είδαν νωρίτερα με τους αστυνομικούς και τα μέλη του ΠΑΜΕ. Πρέπει να δέχτηκε ένα κανένα λόγος χημικό στο πρόσωπο, Φίλιππε, του βάζουν μαλόξ στο πρόσωπο και ένας άλλος πολίτης τον βοηθάει να κινηθεί, τον άκουγα να φωνάζει και στενοφόρο. Προφανώς δεν είναι κάτι το σοβαρό. Όμως θα δέχτηκε το χημικό στο πρόσωπο, που είναι αρχιπολύ επώδυνο, αλλά ο άνθρωπος του Νόμπαγκ σχετικά καλά στην υγεία του. Βλέπουμε τώρα ότι υπάρχουν και μοτοσυνέστες της αστυνομίας, εδώ έχει ακριβώς από το Μακεδονία Παλάς.